Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Θα παραπέμψω πρώτης στον μεγάλο Φώτη Κόντογλου από το ωραίο του βιβλίο «Το ευλογημένο καταφύγιο», ένα κείμενο με τίτλο «Ρημαγμένες ψυχές». Στον επίλογο του κειμένου διαβάζουμε τα λόγια του Κόντογλου. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε ελεηνή κατάσταση και ας μην το λέμε, ζητώντας παρηγοριά στη φασαρία μιας ψεύτικης ζωής. Η απιστία είναι θρονιασμένη μέσα στην καρδιά μας και γύρω της είναι τα παιδιά της, η απελπισία, η πνευματική νάρκη, η αναισθησία, ο φόβος, η αδιαφορία, η ψευτοπαρηγοριά, η μικρολογία, η καχυποψία, το συμφέρον, το μίσος, η ασπλαχνία. Η νεότητα μαραζώνει γιατί δεν έχει η δυστυχισμένη μήτε σκοπό στη ζωή της, μήτε ενθουσιασμό για κάποιες ιδέες, μήτε όρεξη για τίποτα. Άκεφη και ανόρεκτη, είναι σαν υπνοβάτης. Συζητά όλο ένα για ασήμαντα πράγματα που τους δίνει μεγάλη σημασία και είναι να κλαίγει κανένας, ακούγοντας τις κουβέντες της, τα πειράγματά της και βλέποντας τις ανόητες σκηνοθεσίες που με αυτές προσπαθεί να δώσει κάποια σημασία στη ζωή. Οι ψυχές των νέων είναι ρημαγμένες από τα άγρια ένστικτα που τα ανεβάσανε στην επιφάνεια από τα σκοτεινά τάρταρα της ανθρώπινης φύσης κάποιοι εχθροί του ανθρώπου, κάποιοι πνευματικοί ανθρωποφάγοι, που ανάμεσά τους πρωτοστατεί ένας τρελός λύκος, λεγόμενος Νίτσε, μια μούμια σαν παλιόγρια λεγόμενη Βολτέρος, κάποιος ζωγαθιακός Φρόιντ και ένα πλήθος από τέτοια όρνια και κοράκια και νυχτερίδες. Όσοι τους θαυμάζουνε, ας καμαρώσουνε σήμερα τα φαρμακερά μανιτάρια που φυτρώσανε μέσα στις καρδιές και στις ψυχές της γαγκρενιασμένης ανθρωπότητας. Νομίζω το κείμενο είναι επικαιρότατο, μιλάει ο Κόντογλου για κάποιους πνευματικούς ανθρωποφάγους, Ευρωπαίους. Θα μιλήσουμε σήμερα για τα πάθη, όπως ονομάζουμε την εκπομπή της Ευρώπης και τις συνέπειες των παθών αυτών. Με το σημερινό καλεσμένο έχω την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον πατέρα Νικόλαο Λουδοβίκο. Είναι καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και καθηγητής επισκέπτης στο Ινστιτούτο του Κέμπριτζ και πολλά άλλα. Πάτερ Νικόλαο, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης και την παρουσία σας στην εκπομπή. Και εγώ ευχαριστώ πολύ κύριε Νατσιά, ελπίζω να έχουμε μια καρποφόρα συζήτηση. Ο Κόντογλου με την έτσι, γλώσσα χωρίς παιχνιδίσματα και κουδουνίσματα που λέει σε φέρεις, μιλάει για πνευματικούς ανθρωποφάγους Ευρωπαίους, έτσι, μεγάλα ονόματα. Νίτσε, Βολτέρος. Κοιτάξτε, ο Κόντογλου ανήκει στη γενιά του 30, μια γενιά η οποία αφού παρεδόθη αμαχητή στην Ευρώπη, στη συνέχεια μέσα από μια σειρά από αδιέξοδα, προσωπικά αδιέξοδα κυρίως, επέστρεψε και βρήκε με τη χαρά του νεοφώτης του τα πράγματα εδώ. Λοιπόν, και δημιούργησε αυτού του είδους την, ας πούμε, την αναγέννηση η οποία έγινε με τη γενιά του 30, ναι, ναι, κλπ. Η οποία βεβαίως είναι σημαντική για πολλούς λόγους. Ξεχάστηκε και αυτή σήμερα, δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Διότι είχε ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία ίσως ενοχλούν τη σημερινή πνευματική νοοτροπία μας και αυτό θέλει συζήτηση βέβαια, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια, όπως κάθε αντίδραση, η αντίδραση του Κόντογλου φαίνεται σήμερα και ίσως είναι κάπως, πώς το λένε, ισχυρή, δυνατή, ναι, πολύ. Ναι, ναι. Ναι. Αν δούμε τα πράγματα από μέσα από την Ευρώπη, θα δούμε ότι τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, χωρίς αυτό το πράγμα να έρει το όλο προβληματικό. Έζησε στην Ευρώπη, ναι, ναι. Έκανε στο Παρίσι. Ναι, ναι. Χωρίς να πάει να είναι προβληματικό όλο αυτό που έχει γίνει. Ας πούμε, άκουσα για το Φρόιντ και εγώ ίδιος προέρχομαι από τέτοιου είδους ας πούμε, σπουδές. Λοιπόν, για τη Δύση ο Φρόιντ υπήρξε και θετικός, δηλαδή προσγείωσε ένα ανθρώπινο υποκειμενισμό που είχε φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Mm-hmm. Το κόγκιτο, σκέπτομαι, ναι, ναι, άρα υπάρχω. Ναι, ναι. Λοιπόν, του λέει, κοίταξε, έχεις και ένα ασυνείδητο. Βέβαια το γεγονός ότι στη συνέχεια η ψυχολογία δεν μπορεί να σε λυτρώσει από αυτή τη διελκυστίνδα μεταξύ σκέψης και ασυνείδητου, είναι ένα από τα προβλήματα τα ευρωπαϊκά το οποίο βλέπει και ο Κόντογλου. Αλλά για τον δυτικό υποκειμενισμό, έτσι, αυτές οι μεγάλες κοσμολογικές ταπεινώσεις ήταν χρήσιμες. Ποιες είναι αυτές? Καταστροφικές, εάν τους παραδοθούμε τελείως, διότι και αυτό φαίνεται από το πώς απολύγουν όλα αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό.
σήμερα, ο Λακάν, ο μεγάλος ψυχαναλυτής, αυτά μιλάει για θεολογία, ο Γιούγκ, έτσι και λοιπά. Και άλλοι. Και άλλοι, και άλλοι, και άλλοι πολλοί. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι κοσμολογικές ταπεινώσεις αυτού του σκέπτομαι, εγώ σκέπτομαι, που είναι το μεγάλο κληροδότημα του διαφωτισμού. Είναι η μία, είναι ακριβώς αυτή που είπατε, ο Φρόιντ, έτσι, το ότι έχεις ένα συνείδητο, άρα δεν είσαι κυρίαρχος. Μία δεύτερη είναι το ότι έχεις το ζώο μέσα σου, ο Δαρβίνος. Ναι. Μία τρίτη είναι ο Κοπέρνικος, νωρίτερα πριν, ότι δεν είσαι το κέντρο του σύμπαντος. Αυτά όλα ταπεινώνουν έναν ισχυρό ανθρωποκεντρισμό, ο οποίος ξεκίνησε αρκετά νωρίς στη Δύση, με την αναγέννηση ουσιαστικά. Και κορυφώθηκε στο διαφωτισμό. Ο Σεφέρης, όταν είπε, το είπαμε και πριν, γυρίσαμε πεινασμένοι από την Ευρώπη, που ανήκει αυτό στη γενιά. Εννοούσε ότι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Όταν κανείς δεν έχει τα προβλήματα της Δύσης, οι θεραπείες της Δύσης του φαίνονται άχρηστες. Αυτό είναι όλο. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι. Και μάλιστα και αυτό ισχύει και σήμερα, ότι ενώ δεν έχουν γεννηθεί τα προβλήματα της Δύσης, εδώ μερικά από αυτά, προτείνουμε θεραπείες οι οποίες είναι ακριβώς για προβλήματα που ακόμα δεν έχουμε ή που δεν χρειάζεται να τα έχουμε. Ναι. Δηλαδή, σαν να ζητά κανείς κάποιον επειδή βρήκε ένα φάρμακο να αρρωστήσει για να του δώσει το φάρμακο. Υγιής όντας. Υγιής όντας σε μερικά πράγματα. Και εδώ ακριβώς φαίνεται και το μεγάλο πρόβλημα που έχει η ελληνική διανόηση, η οποία είναι βασικά μεταπρακτική. Δηλαδή, είναι μια διανόηση η οποία έχει την ευτυχία του διαφημιστή. Ο έμπορος, ο οποίος πουλάει το αυτοκίνητο, ξέρετε. Είναι μεταπρακτικό. Είναι ένα ευτυχισμένο. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει για να πουλήσει το προϊόν του. Αλλά το ζόρι και το άγχος το τραβάει ο κατασκευαστής. Και με αυτόν πρέπει να μιλάμε. Η Ευρώπη είναι κατασκευαστές των ιδεών αυτών. Γι' αυτό και έχουν σήμερα μία αυτογνωσία και μία, πώς το λένε, σοβαρότητα και μία λύπη, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση ενός πολύ μεγάλου Γάλλου διανοουμένου, τον Αντρέ Μανρό. Έχουμε λύπη, λέει, βλέποντας αυτό το οποίο έχει συμβεί. Γιατί δεν το φτιάξαμε εμείς. Ο επιστήμονας, ο ερευνητής, ο στοχαστής έχει τη λύπη. Τι είναι η Δύση που έγραφε. Ναι, και αυτό είναι και το πολύτιμο χαρακτηριστικό που έχει η Δύση. Δηλαδή το ότι δεν είναι αυτό το οποίο νομίζουμε εμείς. Οι ευτυχείς μεταπράτες της. Που βλέπουμε το Φρόιντ και λέμε «Α, ο Φρόιντ». Μα ο Φρόιντ είναι αποτέλεσμα ενός δράματος. Δεν μου λέτε, αυτή. Ο Μάρξ το ίδιο. Η ευρωπαϊκή περιπέτεια, ναι, ας το πω έτσι, ξεκινάει με το διαφωτισμό. Ναι. Ποιος είναι, για να το ορίσουμε αυτό το διαφωτισμό, ο οποίος και εδώ, όπως το είπατε, η μεταπρακτική βαλκανική χώρα το θεωρεί κάτι, τον έχει βάλει σε κάδρο και τον αποθέωσε το διαφωτισμό. Εντάξει, ο διαφωτισμός ξεκίνησε σε μια κορύφωση, ας πούμε, της αναγέννησης, να υπερασπιστεί τη φύση. Προσέξτε κάτι. Η φύση αυτή, η έννοια της φύσης, ναι, θέλει πάσχει στη δυτική θεολογία. Πάσχει. Διότι η δυτική θεολογία. Δεν ήταν οικολογία δηλαδή. Όχι. Είναι η ανθρώπινη φύση. Η πληρότητα της ανθρώπινης φύσης. Προσέξτε. Ναι. Η δυτική θεολογία, έτσι, ξεκινώντας από τον Αυγουστίνο μέχρι το Θωμά του Ακινάτη, έχει ένα πρόβλημα με την ανθρώπινη φύση. Γιατί? Διότι ο Αυγουστίνος είναι βασικά νεοπλατωνικός. Πλωτινιανός. Έχει διαβάσει τον Πλωτίνο, τον μεγάλο φιλόσοφο αυτό. Σε μετάφραση. Σε μετάφραση του Βικτωρίνου. Έχει διαβάσει και τον Πορφύριο. Όχι τον Πορφύριο Γάζης, τον φιλόσοφο. Ναι, τον μαθητή του Πλωτίνου. Και όταν φτάνει η ώρα να μιλήσει για τον άνθρωπο, δεν μπορεί εύκολα να περιλάβει την πλήρη ανθρώπινη φύση στην ανθρωπολογία του. Και όταν λοιπόν του ρωτήσετε τι είναι ο άνθρωπος, είναι η ψυχή του. Mm-hmm. Είναι βουλώμενη σκέψη. Είναι σκέψη η οποία υπερβαίνει. Και του ξεφεύγει. Και ακριβώς. Σκέπτομαι, το σκέπτομα να υπάρχω στη ρίζα του, υπάρχει στον Αυγουστίνο. Στον Ακινάτη, αρκετούς αιώνες μετά. Το 10ο. Ακριβώς, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει το Θεό, διότι είναι δεμένος με ένα σώμα. Η ύπαρξη του σώματος τον εμποδίζει. Τάφος. Ναι, ακριβώς, είναι τα κατάλοιπα αυτής της. Ναι. Τον εμποδίζει να έχει θέα του Θεού. Την ίδια εποχή ο Ορθόδοξος Συχασμός επιμένει ότι το σώμα έχει ενσημενωμένες πνευματικές διαθέσεις. Το σώμα είναι δυνατόν ψυχοσωματικά να έρθει σε κοινωνία μετά του Θεού. Μην μόνο ψυχή, σώμα, το συναμφότερο. Το κατοικόν είναι, ακριβώς λέει ο Παλαμάς, ανήκει και στα δύο, και στο σώμα και στην ψυχή. Είναι πολύ τολμηρό αυτό. Λοιπόν, όταν γεννιέται η αναγέννηση, ο Δυτικός έχει υπόψη το ότι η θεολογία του αφαίρεσε την πληρότητα της φύσεως του. Η θεολογία. Ως εχθρό τη βλέπει. Ακριβώς. Επαναστατεί ενάντια στη θεολογία. Και στη συνέχεια όλη αυτή η τέχνη νεότερη, ξέρετε, η αναγέννηση που είναι καταπληκτική. Ναι, εντάξει. Είναι φοβερή, ανήκει καταπληκτικά πράγματα. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια διακοπή
σχέσεις με κάτι το οποίο προηγήθηκε, το οποίο δεν εκφράζει πια τον άνθρωπο της εποχής. Την ίδια εποχή στο Βυζάντιο έχουμε επίσης αναγέννηση, η λεγόμενη πρώτη και δεύτερη Βυζαντινή αναγέννηση, δύο αναγεννήσεις, τη μία μετά την οικονομαχία και την άλλη. Την παλαιολόγια την εγώ. Την λεγόμενη ακριβώς, όπου ενώ έχουμε πλήρη άνθεση του φυσικού και του ανθρώπινου, δεν έχουμε καμία ρήξη με τη θρησκεία. Γιατί η Εκκλησία υπερασπίζεται αυτού του είδους την πληρότητα του συναισθήματος και του σώματος. Αυτά τα πράγματα προσωπικά τα υποστηρίζω πάρα πολύ, πολλά χρόνια τώρα, για να πω ότι ξεκίνησε ουσιαστικά ο νεωτερικός άνθρωπος, με έναν άλλο τρόπο όμως, στο Βυζάντιο. Δεν ξεκίνησε στη Δύση. Στη Δύση ξεκίνησε με μια διαμαρτύρηση, η οποία ξεκίνησε έτσι όπως είπαμε, και ολοκληρώνεται στο διαφωτισμό, ο οποίος διαφωτισμός κατά κάποιο τρόπο είναι η τελευταία φάση της αποκοπής από την θρησκευτική μήτρα. Θα καταργήσει την έννοια της χάριτος, θα καταργήσει την έννοια της πτώσεως, θα καταργήσει την έννοια της σωτηρίας και θα αρχίσει να υπερασπίζεται την καθαρή φύση, η οποία υποτίθεται ότι από μόνη της, θυμηθείτε τώρα το Ρουσό, από τους πούρους, και τους άλλους, το Λαμετρί, τον Ντολμπάκ, τον Ντιντερό κλπ. Είναι καλή. Είναι καλή, σου λέει, είναι καλή η ανθρώπινη φύση. Και επειδή είναι καλή η ανθρώπινη φύση, ποιος την καταστρέφει? Οι παπάδες. Με την ενοχή που μας βάζουν, έτσι δεν είναι? Ναι. Με την ψύχωση για τη σωτηρία. Καμιά σωτηρία. Καμιά, ας πούμε, ενοχή. Τα πάντα συμβαίνουν όμορφα, αρκεί να μας αφήσετε να το κάναμε. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και βλέπετε μετά να δημιουργείται μια σειρά ολόκληρη στον χώρο της επιστήμης. Έρχεται ο Καντ, αυτή είναι όλη απόγονη. Και σου λέει, κοίταξε, ο άνθρωπος είναι, λέει, ισόθεος. Γιατί? Γιατί φτιάχνει ιδέες, φτιάχνει σκέψεις. Ναι. Όλη η καντιανή φιλοσοφία είναι το πώς γεννιέται το στοχάζεστε, πώς γεννιέται ο στοχασμός. Έτσι, φτιάχνει σκέψεις. Έτσι. Πριν από αυτόν, ο Μαρσίλιος Φικίνος έφτασε να πει ότι ο άνθρωπος είναι από μόνος του Θεός επί γης. Γιατί ούτως ή άλλως το πνευματικό μέσα το βασιλεύει πάνω στο σωματικό. Έτσι. Δεν χρειαζόμαστε καν τη θρησκεία να μας το πει αυτό. Είμαστε όντα τα οποία κυριαρχούν πάνω στον κόσμο. Έτσι. Και βεβαίως δημιουργείται σιγά σιγά αυτό το οποίο ένας μεγάλος του διαφωτισμού, ο Μπέικον, ονόμασε το βασίλειο του ανθρώπου. Ο Βάκον, πώς τον ξέρετε. Ο Βάκον. Ναι. Το βασίλειο του ανθρώπου. Το οποίο είναι το μόνο, λέει, βασίλειο των ουρανών που υπάρχει πράγματι. Και βεβαίως το σχέδιό μας πλέον είναι, λέει, να επισκευάσουμε, να επανορθώσουμε, να διορθώσουμε την δίθε πτώση. Η οποία συνέβη κάποτε. Που, τι είναι αυτό, λέει? Είναι μια μυθολόγηση, μια μυθολογία, της οποίας η πραγματική έννοια ποια είναι? Η κυριαρχία πάνω στα όντα. Χρειαζόμαστε να κυριαρχήσουμε πάνω στα όντα. Λοιπόν, ο Ντεκάρτ θα μας πει ότι ο άνθρωπος είναι κύριος και κάτοχος κόσμου, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Θα αρχίσει η συζήτηση για τη βιολογική αυθανασία με τη ρύθμιση των τεσσάρων στοιχείων του σώματος από τότε. Έτσι, μια πίστη στη βιολογική αυτή εδώ τη ζωή. Και βεβαίως οι Άγγλοι θα συνεισφέρουν την έννοια της αυτοκυριαρχίας, η οποία είναι γνωστή και στους Στοικούς, ας πούμε, και στην αρχαία Ελλάδα, αλλά εδώ είναι προϋπόθεση κόσμου κυριαρχίας. Πώς θα κυριαρχήσουμε πάνω στον κόσμο αυτό, ο οποίος είναι δικό μας πλέον κτήμα. Ούτε εμείς, ούτε ο κόσμος είναι του Θεού. Μάλιστα. Αυτό είναι ο διαφωτισμός. Εμείς είμαστε που κατέχουμε και νεμόμεθα. Λοιπόν, ως εδώ τα πράγματα μοιάζουν όμορφα. Και φοβάμαι. Στρεβλώσεις. Οι στρεβλώσεις αρχίζουν από εδώ και πέρα και είναι πολλές. Να μας προσδιορίσετε λίγο χρονικά, πάτερ. Λοιπόν, ο διαφωτισμός είναι 18ος, 16ος. 18ος αιώνας, 17ος έχουμε ξεκινήσει ήδη από το 17ο. Ναι. Φανταστείτε το ως ένα continuum αυτό, μια σειρά. Ναι. Από την αναγέννηση ως το διαφωτισμό, να το φανταστούμε σε μια σειρά αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Γίνεται και η ανάπτυξη κάποιων επιστημών από τις μαθηματικές φυσικής, έτσι. Γίνεται, ξέρω εγώ, η ανάπτυξη... Οι μεγάλες ανακαλύψεις. Και μετά συμβαίνουν και προδρομικά, αλλά και μετά από αυτό φαινόμενα, όπως είναι, για παράδειγμα, ο δαρβινισμός, είπα πριν, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, τι κάνει ο δαρβινισμός? Θεμελιώνει βιολογικά και επιστημονικά την πρόοδο. Καταλάβετε, ο Μάρξ, το κεφάλαιο σε ποιον το αφιερώνει? Στον Δαρβίνο. Γιατί? Διότι θεωρεί ουσιαστικά ότι υπηρετεί μια διαδικασία φυσικής πρόοδου, η οποία θα οδηγήσει πού? Στην αυτοθέωση του ανθρώπου. Στην αυτοθέωση του ανθρώπου. Αυτό είναι το σκοπός. Ότι δεν χρειαζόμαστε τους παπάδες για να επιβάλλουμε την πλήρη δικαιοσύνη. Δεν χρειαζόμαστε καμιά τους παπάδες για να έχουμε τη φυσική μας πληρότητα. Και δεν χρειαζόμαστε τους παπάδες για να έχουμε τη γνώση την απόλυτη. Μην ξεχνάτε ότι ο διαφωτισμός δεν περιορίζει τη μαγεία. Ξέρετε, πολύ μεγάλοι μάγοι και τσαρλατάνοι
συνυπάρχουν με τους μεγαλύτερους φιλοσόφους, όπως ο Καλλιόστρο, ας πούμε, στο διαφωτισμό. Έτσι. Ναι. Η ανάπτυξη της αλχημίας. Ναι, είναι ναι, αλχημία. Ναι, 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 ναι. Μια προσπάθεια να βρεθεί η αιώνια νεότης και η φιλοσοφική λίθος που μετατρέπει τα πάντα σε χρυσάφι. Συνυπάρχουν όλα αυτά. Με την... Και δεν συμπάρχουν μόνο. Ακόμα συγκινούν αυτά. Ναι, ακόμα συγκινούν. Θυμάμαι ένα κείμενο τώρα, όπως πω, θυμήθηκα του Τρότσκι, τα κείμενα της δεκαετίας του 30, που λέει πώς μπορεί, λέει, ένας πιλότος, λέει, αεροπλάνο να φέρει πάνω του χαϊμαλιά. Δηλαδή, γιατί έχουμε την αίσθηση στο διαφωτισμό, δεν είναι τόσο ορθολογικός όσο νομίζουμε, ότι υπάρχουν πάρα πολλές κρυμμένες δυνάμεις της φύσεως. Τις οποίες είναι, και αυτές οι δυνάμεις δεν είναι όλες φυσικές. Μερικές είναι και μεταφυσικές. Γι' αυτό και η μαγεία και η αλχημία καθόλου δεν θεωρούνται ότι πρέπει να αποβληθούν. Καταλάβατε. Είναι μια εποχή όπου κανείς υποψιάζεται ότι από παντού μπορεί να έρθει εκτός από το Θεό. Αυτό τον έχουμε σπρώξει. Λοιπόν, μπορεί να έρθει μια αλήθεια. Είμαστε βέβαιοι ότι το παρελθόν ήταν όλο στραβό. Έχει απορριφθεί το θεολογικό παρελθόν τελείως και γίνεται μια. Νέα θρησκεία, την οποία ένας πολύ μεγάλος φιλόσοφος, ο Αύγουστος Κοντ, θα ονομάσει θρησκεία της ανθρωπότητας. Μάλιστα. Θρησκεία του υπερτάτου όντως, το οποίο είναι το ενδοκοσμικό αυτό. Γαλλική επανάσταση κλπ. Και θα φτιάξει και εορτολόγιο. Βεβαίως, ναι. Με Αγίους. Είναι τότε η εποχή που εμφανίζεται η λατρεία των ηρώων, Καρλάιλ, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Η λατρεία της μεγαλοφυΐας. Πολύ κοινό στοιχείο την εποχή εκείνη. Ο μεγαλοφυής είναι κάτι που. Σαν να έχει έρθει από. Μαζί με τα μαθηματικά. Το υπερπέραν. Ναι. Και έχει φοβερά δυνατό, παντοδύναμον. Έτσι. Είναι η εποχή που γεννιέται ο Φάουστ. Μάλιστα. Ένα όν το οποίο μεταξύ υπέρτατης λογικής επιστημοσύνης και μαγείας και αφιερώσεως ταυτόχρονα σε σκοτεινές δυνάμεις, κατορθώνει να φέρει, ας πούμε, τη γνώση και την αυτή κλπ. Βέβαια, εδώ. Η λέξη ουμανισμός έχει σιγά σιγά ταυτιστεί με τον αθεϊσμό πλέον, έτσι. Ο ανθρωπισμός. Αυτό είναι το καινούργιο. Ο ανθρωπισμός είναι νιηλισμός μαζί, είναι εμπειρισμός, είναι ό,τι θέλετε και μαζί ταυτόχρονα είναι οπωσδήποτε αθεϊσμός. Έχει φτάσει να αντιπαρατίθεται ο ανθρωπισμός στον αθεϊσμό, έτσι. Και στην πίστη, στο θεϊσμό. Ναι, ναι, ναι. Είναι εξορισμού άθεος, χωρίς καμία απολύτως δυνατότητα. Έτσι και ο άνθρωπος, όπως είπαμε, είναι αυτόθεος, όπως τον λέει ένας μεγάλος Γάλλος στοχαστής, ο Σαλπεγγύ. Είναι αυτόθεος, έτσι. Και βέβαια, η γνώση θεωρείται ότι είναι δύναμη, ότι είναι ισχύς, ότι με τη γνώση μπορούμε να κυριαρχήσουμε, είναι ισχύ αισιόδοξη περίοδος, ας πούμε, αυτή. Προτού εμφανιστούν άτομα σαν τον Ντεσάντ. Ο οποίος Ντεσάντ είναι μια πάρα πολύ. Πότε κλονίστηκε όλη αυτή η αισιοδοξία, πότε. Ο Ντεσάντ είναι ένας από αυτούς. Από εξωτερικά γεγονότα, πέρα να πω. Ο οποίος έδειξε, συγγνώμη, πριν από αυτό, είναι σημαντικό γιατί είπα ότι η φύση έχει και σκοτεινές και κακές δυνάμεις. Ναι, δεν ελέγχεται. Δηλαδή η φύση έχει και ένστικτα. Πολύ αργότερα έγινε αυτό με το Φρόιντ, ουσιαστικά ήρθε στο φως. Αυτό που λέει ο Κόντ, βγάλαν τα άγρια ένστικτα. Ο Φρόιντ είπε ότι κοίταξε, δηλαδή, το υπόγειο είναι γεμάτο από θηρία που δεν μπορεί να τα ελέγξει. Και είναι το πεπρωμένο σε αυτά. Διότι ανοίγει καταπακτή και. Ανοίγει καταπακτή, δεν μπορεί να τα συγκρατήσει. Όλες οι κατασκευές του υπερεγώ είναι ανίσχυρες προς αυτό το οποίο έχει από κάτω. Αν έρθει αυτό στην επιφάνεια. Λοιπόν, δεν μπορεί. Βέβαια, η προοπτική του Φρόιντ είναι ακόμα του διαφωτισμού. Εκεί που είναι αυτό το ασυνείδητο, πρέπει εγώ να πάω. Πώς να πάω με τη λογική. Ποια λογική, το αναλυτή. Πόσες ψυχαναλύσεις πέτυχε ο Φρόιντ να ολοκληρώσει. Λένε ότι είναι 5-6, όχι παραπάνω. Δηλαδή, μπορεί να είναι και συντριβή το ότι θα πας εκεί. Δεν είναι σίγουρο ότι θα γυρίσεις πίσω. Ναι, ναι, ναι. Καταλάβατε. Θα θεραπευτείς, ας πούμε. Και θεραπεία. Βέβαια, ιστορικά και σε επίπεδο συλλογικό, απεδείχθηκε ότι το ασυνείδητο, τα ένσυκτα βασίλεψαν στο τέλος. Έτσι. Όταν ταξίνεις, ποιος έχει σήμερα την εντύπωση ότι ελέγχει ακριβώς το περιεχόμενο της φύσεώς του. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, μιλήσαμε για τις ταπεινώσεις του ανθρώπου. Έτσι. Αμέσως μετά την άνοδο έρχονται οι ταπεινώσεις. Είπαμε ο Κοπέρνικος, είπαμε ο Δαρβίνος, είπαμε. Και γεννιέται σιγά σιγά παραδόξως, μετά σαν ένα επόμενο βήμα, ένα είδος περιφρόνησης για τον άνθρωπο. Τελικά, σαν να λέμε αυτό το οποίο υπερασπιζόμεθα στην αρχή, η φύση κλπ. Σαν να μην είναι τόσο ισχυρή, σαν να μην είναι τόσο ικανή να μας λυτρώσει. Και γεννιέται αμέσως ο μεγάλος πειρασμός, έτσι, ότι πρέπει οπωσδήποτε να φτάσουμε να ελέγξουμε, έτσι,
τον άνθρωπο. Να ανυψώσουμε τον άνθρωπο. Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Δηλαδή, ενώ ξεκινάει η διαφωτιζόμενη με το αισιόδοξο πρόταγμα ότι η φύση, αν τη παραδοθούμε, ήδη μας έχει κάνει αυτούς που πρέπει να είμαστε κλπ. Τελικά η φύση φαίνεται σαν να μην αρκεί από μόνη της. Και ο άνθρωπος ως φυσικόν αρχίζει να φαίνεται ότι είναι πολύ μικρότερος από ό,τι νομίζαμε. Αδύναμος ενώπιον. Αδύναμος. Και γεννιέται λοιπόν μια ολόκληρη ιστορία μετά. Έτσι, για το πώς θα φτιάξουμε τον άνθρωπο καλύτερο από ό,τι είναι. Το δεύτερο μέρος του διαφωτισμού, έτσι, σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά και σε ανθρωπολογικό επίπεδο, είναι η ανακατασκευή του ανθρώπου. Να, τα υλικά της ψυχής του, ως ηθικό... Ανακατασκευή με όλους τους τρόπους. Θα καταλήξετε στο cyborg. Να βάλουμε εδώ μέσα την επιστήμη, την τεχνική, να βάλουμε μέσα τη χειρουργική, να βάλουμε τη φαρμακευτική. Κυρίως. Ναι. Ψυχοφαρμακάνθρωπος. Ψυχοφαρμακάνθρωπος, κοιτάξτε. Όρος. Μέχρι στα νεότερα χρόνια, μια διεύρυνση της συνειδήσεως, ας πούμε. Φαρμακολογική διεύρυνση. Ναι, 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 ναι. Παλαιότερα κάνανε και πειράματα με τη μεσκαλίνη, ναι, ναι, με το πεγιώτη, για να ανοίξει η συνείδηση του ανθρώπου. Σε φιλοσοφικό επίπεδο είναι ο υπεράνθρωπος. Εδώ είναι τον. Πώς τον ονομάζει. Ναι. Τρελός λύκος λεγόμενος Νίτσε. Ναι, τρελός λύκος. Λοιπόν, είναι ο υπεράνθρωπος. Δεν μας φτάνει πλέον ο άνθρωπος. Είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Παραδόξως, αυτό το πρόσεξε στο επίπεδο και στα νεότερα χρόνια ο Ντοστογεύσκη. Ναι. Στο μύθο του Μεγάλου Εξεταστή, ναι, που λέει: Κοίταξε, ο άνθρωπος είναι ασήμαντος. Τον κάνουμε εμείς σημαντικό. Αυτόν τον άνθρωπο που λέει στον Χριστό, ο Εξεταστής, που θες εσύ να βοηθήσεις και να σώσεις. Ουσιαστικά είναι ένα ανθρωπάκι το οποίο θέλει τι, πέντε βασικά πραγματάκια. Θέλει λίγο να φάει, θέλει λίγο να ξεκουραστεί, ναι, 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 θέλει λίγο έρωτα, θέλει λίγο αγάπη, λίγο σκέψη. Η ασφάλεια, λίγη έτσι. Η ασφάλεια, λίγη αυτή. Λοιπόν, αυτά θέλει. Εσύ κοιτάς τον μεγαλώσει, δεν είναι τίποτα ο άνθρωπος. Τι περιφρόνηση του ανθρώπου είναι, είναι ένα από τις απολύξεις του διαφωτισμού. Είναι καθαρά του διαφωτισμού. Και η προσπάθεια με την κυριαρχία πάνω στη φύση του ανθρώπου και πάνω στο social engineering, στην κοινωνική μηχανική. Ναι, 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 ναι. Η φράση είναι του Popper, ενός μεγάλου αναλυτή του ολοκληρωτισμού. Με το φασισμό, με τον ναζισμό, με τον κομμουνισμό, να φτιάξουμε το Homo Sovieticus, τον άνθρωπο τον καινούριο, ο οποίος είναι πράγματι άξιος αυτού που νομίζαμε ότι θα είναι ο άνθρωπος μόνος του, όταν ξεκίνησε το project του διαφωτισμού. Καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αρχίζει μια ανθρώπινη μηχανική. Έχω στο μυαλό μου ένα καταπληκτικό έργο, το οποίο δημοσιεύτηκε τον 20ο αιώνα, ένα έργο ενός πολύ μεγάλου Αμερικανού ψυχολόγου, του Σκίνερ. Mm-hmm. Το οποίο δημοσιεύτηκε. Γνωστό στην παιδαγωγική. Το 1971, με τον τίτλο, τον περίεργο, Beyond Freedom and Dignity. Πέρα από την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Όπου ο άνθρωπος αυτός, ως ένας απότοκος του διαφωτισμού, έτσι, μέσω μιας τεχνολογίας της συμπεριφοράς, έτσι, προσπαθεί να βρει τρόπο να ξεπεράσει τον αυτόνομο άνθρωπο. Το ιδεώδες του διαφωτισμού, ναι, 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 για να τον κάνει μεγαλύτερο και καλύτερο. Να τον κοντρολάρουμε για να τον οδηγήσουμε στο ξεπέρασμα της φύσης του. Και αυτός πάντως, αυτή είναι η ιδέα του. Καταλάβατε τι λέω. Δηλαδή, από την κατάφαση στον άνθρωπο έχουμε φτάσει στην προσπάθεια ουσιαστικά να σπάσουμε τα όρια του ανθρώπου, χωρίς Θεό πάντοτε, και να τον κάνουμε εναόν το οποίο είναι απείρως ισχυρότερο από ό,τι πραγματικά ο άνθρωπος φαίνεται να είναι. Mm-hmm. Τεινάζεται στον αέρα ο άνθρωπος του διαφωτισμού με τα μαθηματικά, τη μαθηματική φυσική, ξέρω εγώ, με την low machine εκεί, ο άνθρωπος μηχανή, όλα μετρή και λοιπά, και όλη αυτή η αισιόδοξη φάση. Αρχίζει το κόντεμα λίγο. Το κόντεμα με το Φρόιντ, με το Μάρξ, ναι, με, ναι, τον αυτόν και λοιπά, με τον που είπαμε προηγουμένως, τον Νταρβίνο. Αρχίζει η περιφρόνηση του ανθρώπου και αρχίζει τώρα η δεύτερη φάση του διαφωτισμού, να ξεπεράσουμε τον άνθρωπο. Να πάμε στον υπεράνθρωπο παραπάνω. Πράγμα το οποίο δεν μπορούσε ποτέ να το διανοηθεί κανείς το 18ο αιώνα. Έτσι, πώς να το πω δηλαδή. Να ξεπεράσουμε τον άνθρωπο, δηλαδή, ναι, τι, να φτιάξουμε ένα καινούργιο είδους ανθρώπου. Να φτιάξουμε ένα καινούργιο είδους ανθρώπου. Να φτιάξουμε έναν αιώνιο Φάουστ. Έτσι. Μάλιστα. Εγώ αυτό το πράγμα το ονομάζω εσχατολογικό δαρβινισμό. Μάλιστα. Θα παραμείνουν αυτοί οι οποίοι αντέχουν. Ο δαρβινισμός, ξέρετε, κάνουμε μια παρένθεση, έχει ένα. Ας πούμε, μια αντίφαση στο σημείο αυτό, αντίφαση, όχι αντίφαση, με την έννοια ότι υπάρχει κάτι που ανακόπτει την εφαρμογή του. Ποιο είναι αυτό? Το ότι σε κάποια φάση φαίνεται η εξέλιξη να σταμάτησε. Ναι. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος αρχίζει να αποκτά την ικανότητα
αντί να αλλάζει τα γονίδια του σε σχέση με το περιβάλλον, να αλλάζει το περιβάλλον σε σχέση με τα γονίδια του. Λοιπόν, παρά τα αυτά όμως, αυτό το πράγμα φαίνεται πάρα πολύ λίγο. Και γιατί είναι λίγο? Είναι λίγο για δύο λόγους. Γιατί το ένστικτο είναι πάρα πολύ ισχυρό και ο θάνατος είναι παρόν. Ναι. Και ένα παραδόξος, ενώ ξεκινάμε να κυριαρχήσουμε στη φύση, μετά την προσπάθεια να αναβαθμίσουμε τον άνθρωπο, φτάνουμε σε μια δεύτερη περιφρόνηση του ανθρώπου, δεύτερη πτώση, τη σημερινή πλέον. Ναι, αυτό θα δούμε τώρα. Η οποία ουσιαστικά είναι μια κατάφαση στις καταστροφικές δυνάμεις της φύσεως. Στο θάνατο και στο ένστικτο. Και περνά και ο ατομισμός σε μια τελική φάση. Άλλη φάση είναι την οποία εγώ δεν ξέρω καλά η άσχημα, την ονομάζω ναρκισισμό στα γραφτά μου. Το κορεσμένο σε αυτό το θυμάσαι τώρα. Το θυμάμαι αυτό. Είναι έργο ενός ψυχολόγου, ναι, το οποίο. Ναι, ναι. Είναι... Είχε μέσα. Του Γκέργεν. Ναι. Ναι. Δόσεις αληθείας, ναι. Και έλεγε λεγιόν ο άνθρωπος. Ναι. Αυτό το βιβλίο, αν το θυμάμαι καλά, ουσιαστικά μιλάει για, για την προσπάθεια του ανθρώπου να γεμίσει ένα κενό, το οποίο δεν, ουσιαστικά είναι κενό νοήματος, να το γεμίσει με... Εντάξει σε αυτή την... ενασχόληση κλπ. Λοιπόν, είπαμε ότι έγινε αυτός ο εσχατολογικός ναρκισισμός, το ξεπέρασμα... είπαμε του ανθρώπου, το οποίο φαίνεται να αποτυγχάνει. Σήμερα κανείς στα σοβαρά δεν θέλει να ξεπεράσει τον άνθρωπο. Δηλαδή ξέρουμε τι γίνεται με έναν τρόπο. Δηλαδή ξέρουμε ότι ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε με, ξέρω εγώ, στον χώρο της τεχνικής. Παρά τα αυτά όμως, ο άνθρωπος ως τέτοιος, έτσι, ο χρήστης του ίντερνετ, ο χρήστης των διαπλανητικών ταξιδιών, δεν φαίνεται ικανός καθ' αυτός να αλλάξει. Καταλάβατε τι λέω. Αυτό είναι μια επίγνωση η οποία ουσιαστικά είναι μηδενισμός. Εδώ φτάνουμε στο κεντρικό στοιχείο, ένα κεντρικό στοιχείο της συζήτησής μας. Διότι πιστεύω ότι μετά από όλη αυτή την εξέλιξη, αυτό το φοβερό πράγμα... Ξεβράστηκε οποίο... δηλαδή όλοι οι αιώνες στον σύγχρονο μηδενισμό. Ναι, φτάσαμε σε ένα είδος έρωτος του μηδενός. Τι σημαίνει μηδενισμός? Δηλαδή είναι έτσι μια διάσταση, ένα διαζύγιο μεταξύ του όντως και του καλού, του αγαθού, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Άλλο πράγμα είναι το αγαθό, ναι. Άλλο πράγμα είναι το... Δηλαδή το όν είναι από μόνο του, υπάρχει χωρίς αξίες, όπως και ο άνθρωπος. Να είσαι ο εαυτός σου. Ναι, να είσαι ο εαυτός σου και κυρίως η κοινωνία και η ιστορία φαίνεται να μην έχουν κανένα σκοπό. Μάλιστα. Καταλάβατε. Ναι, φαίνεται έχουν κανένα σκοπό. Σήμερα κανείς δεν μπορούσε να μιλήσει για το σκοπό της ιστορίας σε ένα κοσμικό περιβάλλον. Δεν μπορούμε να πούμε σήμερα ότι η ιστορία κατευθύνεται κάπου, πια. Έτσι, σε όλες τις παλαιές αυτοκρατορίες, όλοι οι πολίτες τους ήταν πιθανώς ικανοί να σας πούνε ότι η αυτοκρατορία μου κατευθύνεται κάπου. Στην πραγμάτωση, ξέρω εγώ, ενός ιδεώδους. Ναι, μια μεγάλη ιδέα. Μια μεγάλη ιδέα. Κάπου, όλες οι αυτοκρατορίες ήταν μεγάλες ιδέες. Ναι, ναι. Μην φανταστείτε ότι ήταν κανένας έτσι τυχοδιώκτης απλώς. Και, ναι. Όχι, ίσα-ίσα. Ναι. Η κατακτήση δεν θα γινόταν αλλιώς. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα κατέρευσε και σήμερα και οι αυτοκρατορίες μεγάλες και οι μεγάλες ισχύς οι οποίες δημιουργούν τα προβλήματα τα οποία δημιουργούν, έτσι, και οι οικονομικές κλπ. Αν τους ρωτήσετε, το μόνο πράγμα που θα σας πούνε είναι ότι η ισχύς είναι το νόημα. Αυτό το οποίο κάνω είναι το νόημα του κάνω. Αυτό το οποίο κάνω είναι το νόημα αυτού το οποίο κάνω. Και εδώ ακριβώς έχουμε μια πολύ προχωρημένη πλέον στην πράξη εφαρμογή, νομίζω, της κατά τη γνώμη μου κορυφαίας διατύπωσης του αθεϊσμού που είναι αυτή του Σάρτρ. Δηλαδή, ότι ο άνθρωπος είναι αυτό που κάνει. Δεν υπάρχει ανθρώπινη φύση. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει ανθρώπινη ιστορία. Και γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινη φύση και ανθρώπινη ιστορία, απαντάει ο Σάρτρ, διότι δεν υπάρχει κανείς Θεός για να τη σκεφτεί. Μάλιστα. Είναι κάτι, εγώ το θεωρώ στην πιο προχωρημένη διατύπωση του αθεϊσμού αυτή τη στιγμή στη Δύση, αυτή τη φράση του Σάρτρ, που είναι η απόλυξη του διαφωτισμού. Κοιτάξτε τώρα πως από τον ενθουσιασμό
απογοήτευση, ο άνθρωπος δεν είναι αυτό, ντεσάντ, ξέρω εγώ, αυτό, κοσμολογική ταπείνωση, με αυτούς που είπαμε το φορεβέ, κλπ, κλπ. Περιφρόνηση του ανθρώπου, υπερέξαρση με τη μηχανική, την κοινωνική και με στο επίπεδο της επιστήμης για να τον φτιάξουμε κάτι που νομίζουμε, δεύτερη απογοήτευση, έτσι. Συντριβή, ίσως πιο συντριβή, παταγώδης. Η οποία είναι της εποχής μας πλέον, μετά από δύο φοβερούς πολέμους, μετά από τρομακτικές εκατόμβες, εκατοντάδων εκατομμυρίων θυμάτων. Είναι συγκλονιστικό όταν κανείς ακούει σήμερα διανομένους να μιλάνε με τέτοια ευκολία για τη Δύση που έλυσε τα προβλήματά της, υποτίθεται. Να αγνοούν ότι μόνο για το σοβιετικό πείραμα, κατά τα αρχεία της ΚΑΓΚΕΜΠΕ έχουμε 100 εκατομμύρια νεκρούς. Άρα για πόσες δεκάδες εκατομμύρια. Συγγνώμη, για τις γενοκτονίες Γάλλων στην Αλγερία. Βάλτε και τις γενοκτονίες όλων Αφρική, Ολλανδών, στην Αφρική, Ολλανδών, Νότια. Κρατών που όλες συγχωρούνται. Ναι. Όλες συγχωρούνται. Βάλτε μέσα τους δύο παγκοσμίους πολέμους με τα δεκάδες εκατομμύρια. Σκεφτείτε μόνο στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στα χαρακόμματα μέσα. Σκοτώθηκαν 7 εκατομμύρια παιδιά 20 ετών. 7 εκατομμύρια παιδιά, εκτός από τα άλλα θύματα. Ναι, ναι, ναι. Λέμε στα χαρακόμματα. Με τα αέρια και με τα... Στο σώμα και με στη λάσπη εκείνη τη φοβρικτή. Που πεθαίναν οι άνθρωποι σαν μύγες. Λοιπόν, και μετά ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, έτσι, με τη φρίκη του ναζισμού προηγουμένως, έτσι, με τα απέραντα εκατομμύρια των νεκρών, που έχασε το έγκλημα την έννοια του, με τα γκουλάγκα εκείνα, με τα στρατόπεδα τα ναζιστικά, τα οποία συναγωνίζονται και είναι και χειρότερα ίσως από τα γκουλάγκ, ναι, αντιστοίχως. Και τελικά όλο αυτό το πράγμα καταραίει. Και έχουμε μια συλλογική αποτυχία, η οποία σε πλανητικό επίπεδο σημαίνει εκατοντάδες εκατομμυρίων νεκρούς, και όχι νεκρούς απλώς, αλλά τραγικά νεκρούς. Καταλαβαίνετε. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, και στην πράξη, το αντίκτυπο αυτό, έτσι, στην πραγματικότητα, ας πούμε, της καθημερινής ζωής, σήμερα, είναι, σας είπα, αυτά, καταρχήν αυτός ο αίρος του μηδενός, που είναι αίρος, έτσι, ο διαφωτισμός, διαμετρήθηκε στο όνομα της φύσης, τη φύση η οποία ανακάλυψε δεν ήταν πια αγαπητή, λοιπόν, αυτό γέννησε πεσιμισμό, διάθεση διόρθωσης, ξεπεράσματος, αθέτησης, ανυπακοής, πειραματισμού και τελικά γενικής απογοήτευσης σχετικά με την αδυναμία να αρθρώσουμε αξίες. Έτσι, σε σχέση με αυτό με το οποίο αναμετρώμεθα. Δηλαδή, να το πω με ένα άλλο λόγο, ο άνθρωπος προσπάθησε να γίνει Θεός και απέτυχε. Είναι η πρώτη και μεγάλη αμαρτία που τον έριξε από τον ουρανό και επαναλαμβάνεται ανά τους αιώνες. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι αυτό το οποίο, έτσι, λέει ο Μπερντιάλεφ, ναι, είναι, ναι, φοβερό αυτό το πράγμα που είπε, δεν υπάρχει Θεός, άρα δεν υπάρχει και άνθρωπος. Δηλαδή, είναι μια κατάλυση του ανθρώπου ενώπιον της επιθυμίας του, αυτοκατάλυση να γίνει Θεός. Είπατε στην αρχή ότι στην Δύση, πατέρα Νικόλα, τούτη την εποχή, εμείς έχουμε μια άλλη εικόνα, ότι βρίσκονται σε κατάσταση ευτυχίας, χαράς, ευοχίας, και ανήκουμε και στη Δύση και προσπαθούμε να γίνουμε δυτικοί εδώ και 2-3 αιώνες, αλλά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Κοιτάξτε, κλαίει τη μοίρα της, προσπαθεί να ανασυνταχθεί. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Υπάρχουν άνθρωποι, όπως είπατε, που σκέφτονται, δεν είναι οι χαζοχαρούμενοι που όλοι τους γυαλίζει. Εγώ ευτυχώς θεωρώ ότι έχει μέλλον η Δύση, ακριβώς γιατί υπάρχουν τέτοιου είδους άνθρωποι που σκέπτονται. Ναι, τώρα, επειδή φοράτε και το ράσο, το μέλλον ποιο είναι? Κοιτάξτε κάτι. Αυτό που λέγατε όλες, αν ήταν κάποιος έτσι απλός, εγώ απλός άνθρωπος είμαι, που θα έλεγα ότι μας περιγράφει μια κατάσταση δαιμονισμού τώρα, έτσι. Ναι. Γιατί είπε άφρονε την καρδία αυτού και έστει Θεός, το ίδιο προσπαθεί να πείσει ο διάβολος τους ανθρώπους στην ανυπαρξία και του ιδίου και του Θεού. Αυτό δεν βίωνε η Δύση, ουσιαστικά ένα είδος δαιμονισμού. Κοιτάξτε, τον Μπερντιάλεφ, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που και αυτός ήξερε πολύ καλά τη Δύση. Πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται Νέος Μεσαίωνας. Εδώ η έννοια του Μεσαίωνος έχει θετική αξία, θετική σημασία. Εννοεί ότι προσεγγίζουμε μια εποχή μεγάλων πλέον ερωτημάτων. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν το λέει μόνο ο Μπερντιάλεφ. Το λένε και άνθρωποι, ας πούμε, σαν τον Χάιντιγκερ. Εγώ ξεκίνησα σπουδάζοντας Χάιντιγκερ πριν από χρόνια. Στο γράμμα του για τον ανθρωπισμό, ένα κείμενο που γράφτηκε το 1946, αμέσως μετά τον πόλεμο, ο Χάιντιγκερ σηματοδοτεί αυτή τη μεγάλη στροφή από τον άνθρωπο προς το είναι, με έψιλον κεφαλαίο.
Είναι η μεγάλη στροφή την οποία, όπως λένε οι ειδικοί φιλόσοφοι, έχει κάνει ο Χάιντεγκερ. Στην πρώτη φάση του, το είναι τρόπον την υπόλογο στον design, στον άνθρωπο και οι περιπέτειες του ανθρώπου μέσα στον κόσμο ουσιαστικά δηλώνουν τις περιπέτειες του είναι. Τώρα το ερώτημα είναι, μπορούμε να ακούσουμε το ίδιο το είναι? Μπορούμε να ξεπεράσουμε τη μεταφυσική? Μπορούμε να ξεπεράσουμε, ας πούμε, αυτό το οποίο ανθρωποποιούσε εντός εισαγωγικών το είναι και να ανοιχθούμε σε αυτό το οποίο το είναι πράγματι είναι? Δεν αυτή τη στιγμή αξιολογώ το Χάιντεγκερ, και αυτός έχει τα όρια του, διότι δεν ανοίχθηκε όσο έπρεπε στη θεολογία. Ο Χάιντεγκερ κοιτάζει και αυτός χωρίς θεολογία. Εγκατέλειψε κάποτε τη ρωμαιοκαθολική θεολογία από την οποία προήλθε. Έτσι. Ναι, ναι. Δεν μπορεί λοιπόν να ανοιχτεί παραπέρα πένα. Αυτά είναι επί τον άνθρωπο επιμένα του όντως. Λοιπόν, ποιο είναι το όν όμως? Το όν καταδέχεται τον άνθρωπο όταν έχει επιμένα του. Πώς θα προσέλθει πλέον ο Θεός στον άνθρωπο? Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Ναι. Δηλαδή, και βλέπω και στη θεολογία και τη δυτική θεολογία μια προσπάθεια να ξαναδούμε το Θεό μέσα στον κόσμο πια. Μπορούμε να το δούμε έτσι? Όχι απλά το Θεό, ο οποίος όπως είναι στον Ακινάτη, στρέφει τα νότα του προς τον κόσμο. Και τρέχει ο άνθρωπος πίσω. Ο παγκόσμιος χωροφύλακας. Λοιπόν, και αυτός πετάει εντολές από πίσω. Ναι, πετάει εντολές. Ξέρετε, το είπα και στη συνέντευξή μου αυτή για την οποία μιλήσαμε πριν και ήθελα να το αναπτύξω λίγο. Στη Δύση υπάρχει ατομικισμός. Είναι τραυματικό γεγονός. Δηλαδή, γεννιέται από έναν Θεό ο οποίος είναι κλεισμένος στον εαυτό του. Τον οποίο ένας πολύ μεγάλος μελετητής του Αυγουστίνου τον ονόμασε ο Μέγας Άγαμος. Αυτό που λέμε η ταύτιση ουσίας και ενεργειών στο Θεό σημαίνει ότι ο Θεός δεν κοιτάει τίποτα έξω του, διότι έχει την αυτοπληρότητα. Επομένως, λέει ο Ακινάτης, κληρονομώντας αυτές τις θέσεις, ουσιαστικά λέει τι έχουμε εδώ. Έχουμε, λέει, κάποιον ο οποίος νιώθει τόση μεγάλη πληρότητα, έτσι, ούτως ώστε εσύ σχετίζεσαι μεν με αυτόν, και αυτή η σχέση είναι πραγματική η δική σου μαζί του, τόσο όμως δεν σχετίζεται μαζί σου. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι κλεισμένο στον εαυτό του και τι σημαίνει αυτό? Σου υποδεικνύει συνεχώς το κλείσιμο στον εαυτό. Ο ατομικισμός στη Δύση είναι τραυματικό γεγονός. Γι' αυτό και στις επιστήμες του ανθρώπου χαιρετίστηκε ως μεγαλειώδης ανακάλυψη. Ποιο? Η διυποκειμενικότητα. Τέτοιου είδους ανακαλύψεις τραυματικές, όπως είναι η διυποκειμενικότητα στη φιλοσοφία και στη ψυχολογία, όπως είναι η έννοια της κοινωνίας ως οργανικό γεγονός. Όπως είναι η έννοια της ανάγκης του σώματος να είναι, του γνωρίζουν ένα σώματος, δημιουργούν ελπίδες για τη Δύση. Αλλά έχω την εντύπωση, και εδώ είναι που δεν με συγχωρούν οι εξυγχρονιστές, ότι η θεολογία μας έχει λιγάκι προπορευτεί στην ανακάλυψη αυτού του πράγματος. Η ορθόδοξη θεολογία. Η ορθόδοξη θεολογία, η πατερική θεολογία. Μάλιστα. Και μπορεί να μιλήσει, το προσπαθώ και εγώ αυτό όσο μπορώ στα δικά μου γραφτά, να μιλήσει πραγματικά ταπεινά με ένα λέκ περιουσίας για τα θέματα αυτά. Διότι το θέμα σήμερα, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε πλέον να αγνοήσουμε το γεγονός ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, χωρίς ελπίδα καμιά μεταφυσική στο δημόσιο χώρο, έτσι, η ιστορία χωρίς σκοπό, η κοινωνία χωρίς μέτρο, όντας ένα δάσος δαρβινικό, όπου η φυσική επιλογή. Κανιβαλισμός. Κανιβαλισμός. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Όπου τα έθνη, ολόκληρα έθνη γίνονται τροφή σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε αυτό το οποίο έλεγε ο Ντοστογεύσκη ήδη, ότι εάν λέει έτσι είναι τα πράγματα, και αν Θεός δεν υπάρχει, τότε η αυτοκτονία, έλεγε, είναι η φυσική μας ανάγκη. Μάλιστα. Πρέπει να αυτοκτονήσουμε. Και μου κάνει εντύπωση, διότι εκτός από τον Ντοστογεύσκη, το είπανε κι άλλοι αυτό. Και σήμερα το λένε, έτσι, από παλαιότερα ακόμα, η αυτοκτονία, έτσι, δεν, όπως λέει ένας σύγχρονος, είμαστε, λέει, σήμερα στον δρόμο του διαφωτισμού, λέει. Όχι επειδή είμαστε, λέει, αγαπούμε τον διαφωτισμό, αλλά δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μας παρασένει το ρεύμα. Αν είναι όμως αυτό αλήθεια, έτσι, και δεν υπάρχει πουθενά ελπίδα, τότε μια μεταφυσική αυτοκτονία και μια πραγματική αυτοκτονία μπορεί να μοιάζει καλύτερη. Σωστά. Και υπάρχουν άνθρωποι που το λένε αυτό, θα το βρει στη λογοτεχνία. Ένας στους κόσμους, αν τελειώσει, δεν με πειράζει και τόσο, έλεγε ένας. Σε ένα μυθιστόρημά του, ένας νέος Γάλλος συγγραφέας. Ένας τέτοιος κόσμος, και να τελειώσει, εμένα δεν με πειράζει καθόλου προσωπικά. Και αυτό το πράγμα σημαίνει αύξηση τρομοκρατίας, αύξηση γενικής ανομίας. Κατάθλιψη. Κατάθλιψη προσωπικού επίπεδου. Η ασθένεια του 21ου αιώνα, έτσι. Κατάθλιψη. Κατάθλιψη. Κυρίως. Βεβαίως. Ο ισός πλανήτης καταληπτικός, ναι, είναι. Ακριβώς. Και όπως πάει αυτό το πράγμα, θα προχωρήσει ακόμα παραπάνω. Λοιπόν,
Και έτσι φαίνεται ότι το πρόταγμα της αυτονομίας, από το οποίο ξεκινήσαμε κάποτε, σήμερα καταλήγει σε μια ριζική ετερονομία. Έχουμε από πάνω μας τα πάντα, ενώ ξεκινήσαμε να ελευθερωθούμε από όλα. Ναι, ναι, ναι. Ελευθερωνόμενοι από το Θεό, σκλαβωθήκαμε σε μια σειρά από φοβερά πράγματα. Έτσι, τα είπαμε όλα. Την κοινωνική μηχανική, την προσπάθεια να υπερβούμε τη φύση με όλους τους τρόπους, να γινόμε οι cyborgs, την αποτυχία αυτού του πράγματος, την κατάθλιψή της, έτσι, και όλες τις συνέπειες της κυριαρχίας τελικά της φύσης πάνω μας. Και τον τρόμο για το μέλλον. Της φύσης, διότι δεν έχουμε τρόπο πλέον να την ελέγξουμε και να την αξιολογήσουμε. Καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να αξιολογήσεις τη φύση σου. Έτσι, έχεις μια δύναμη που λέγεται ερωτική δύναμη. Έχεις ένα αίσθητο αυτοσυντήρησης. Να τα αξιολογήσεις. Ως πού πάνε. Πώς θα τα χρησιμοποιήσεις. Μην υπάρχοντας κανένας κώδικας. Έτσι δεν είναι. Τι είναι αυτό που κάνεις. Στην κατάθλιψη. Σε προσωπικό κατάθλιψη και σε επίπεδο συλλογικό η επιθετικότητα που γεννιέται από την έλλειψη νοήματος. Μάλιστα. Αν πιάστε έναν αρχικό σύμβολο που βάζουν βόμβες δεξιά-αριστερά και του πεις γιατί το κάνεις αυτό, θα σου πει και γιατί να μην το κάνω. Ναι, δεν σου λέω, δεν σου δίνει απάντηση. Και γιατί να μην το κάνω. Και αυτό το πράγμα είναι συγκλονιστικό διότι δεν το περιμέναμε. Ναι. Δεν μπορείς να μιλήσεις σήμερα τόσο απλά για το γενικό καλό της ανθρωπότητας. Για αξίες που είπα τη λέξη αξίες. Στην Ελλάδα. Και ποιος θέτει τις αξίες. Ναι. Ε? Και ποιος θα σου πει και ποιος είσαι εσύ που θέτει τις αξίες. Δεν μπορείς να θέσεις αξίες. Λες ότι είναι η εντιμότητα. Και εδώ προσέξτε κάτι, δεν μπορώ να μην πω ότι είμαστε αναγκασμένοι να παραδεχθούμε ότι στη μεν αρχαία Ελλάδα, έτσι, η φύση ήταν αξιολογικό μέγεθος. Ο άνθρωπος είναι λιγότερος από τη φύση. Ναι, ναι. Οι μεγάλες ισχύεις, το μέτρο, ο νόμος, η ύβρις, η νέμεσις, σημαίνει ότι ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να σε φέρει σε λογαριασμό. Είσαι στοιχείο του κόσμου, όλη η αρχαία ελληνική σκέψη, όλη η αρχαία ελληνική τραγωδία. Είναι μια προσπάθεια το χάος και την αναρχία που έχουμε μέσα μας. Έτσι, να τα υπερβούμε και να τα υποτάξουμε. Αυτό είναι η αρχαία και τραγωδία. Και η νόμη ακόμη. Και οι νόμοι. Και όλες αυτές οι μεγάλες έννοιες που είπα. Το μέτρο. Η ύβρις, η νέμεσης από την άλλη. Ναι. Έτσι. Η φιλότης, το νίκος. Ναι. Έτσι. Η έννοια του Ηρακλήτιου λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά. Έτσι. Σημαίνουν ότι δεν μπορείς να φτιάξεις ένα πολιτισμό χωρίς νέμεση. Είναι ύβρις αυτό. Τελεία και παύλα. Αυτό για την αρχαία Ελλάδα. Η βιβλική περίοδο. Είναι ο Θεός μέσα στην ιστορία. Ναι. Δεν είσαι μόνος. Δεν μπορείς να διεκδικείς το ιστορικό, να λες ότι όπως έλεγαν οι διαφωτιστές, ο κόσμος είναι το βασίλειο του ανθρώπου. Έτσι, ότι η φύση είναι το βασίλειο της δικής μου δημιουργίας πάνω της. Το σώμα μου είναι δικό μου και το κάνω ό,τι θέλω. Ναι. Αυτό το πράγμα το λέγει ποτέ ο αρχαίος Έλληνας. Αυτό το λένε στις καταγόρους σήμερα. Πάτε πέσα στον Ειδίποδα. Για να δικαιολογήσω. Ο Ειδίποδας πήγε με τη μάνα του και μετανόησε σαν το σκυλί. Αυτό τυφλώθηκε, εντάξει. Αλλά δεν μπορούσε να ξεφύγει από την τιμωρία. Καταλαβαίνετε ότι πρόσβαλε την κοσμική τάξη. Ήταν αναγκαστικό, δηλαδή δεν μπορούσε. Και ούτε ο ίδιος διαμαρτύρεται ενάντια σε αυτό. Ναι. Δεν λέει μα μετανόησα. Ο βιβλικός άνθρωπος μετανοεί και σταματάει η διαδικασία της κατάκρισης. Έτσι δεν είναι αυτό. Γιατί ο Θεός είναι πλέον ο σύσεξ ημών. Είναι μέσα στον κόσμο και. Τον βλέπουν κιόλας εν είδη μεθαίνεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενεργεί μια πράξη τεράστια ελέους και χάριτος, έτσι προσλαμβάνοντας μας την αγάπη του κλπ. Δια του Σταυρού. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να τεθεί σήμερα, γιατί αυτό είναι το ερώτημα που έχω να κάνω εγώ στους διαφωτιστές μας, στη θέση της φύσεως που δεν υπάρχει πια της αρχαιολινικής. Και στη θέση του βιβλικού Θεού μεταξύ ημών. Τον οποίο τον εξορίσαμε. Τι βάζετε εσείς και ένα εκεί. Τι είναι αυτό, αυτό είναι το φοβερό ερώτημα. Το οποίο ερώτημα οφείλουν να το απαντήσουν. Εάν λένε, όπως έλεγε η κυρία Λεβερέρ στην συνέντευξη εκείνη, ότι η Εκκλησία κακώς, η Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει αντετέθη στο διαφωτισμό, ως σαν κάποια άλλη Εκκλησία, η Ρωμαιοκαθολική. Οι Προτεστάντικοι είπαν ναι στον διαφωτισμό. Και αυτές όχι είπαν. Εσείς αναφέρετε και κάτι άλλο για τον ησυχασμό και υπάρχουν και δυστυχώς φιλόσοφοι στην Ελλάδα οι οποίοι θεωρούν ότι ήταν κατάρα ο ησυχασμός και δεν μπορέσαμε να κόψουμε δρόμο και να φτάσουμε όπως εκεί που έφτασε η Δύση, αλλά έχουμε μείνει λόγω του ησυχασμού. Σε αυτούς τους φιλοσόφους, εγώ έχω να ρωτήσω το εξής. Ο διαφωτισμός,
ο φροϊδισμός, η ψυχανάλυση, η νεότερη, ξέρω εγώ, πώς το λένε... Τα επιτεύγματα της Δύσης. Τα επιτεύγματα. Έτσι, ας τα πούμε έτσι. Κατάφεραν να δώσουν στον άνθρωπο ισορροπία, στο ασυνείδητο, στον αρκισισμό του, ισορροπία μεταξύ σώματος και ψυχής. Δώσανε. Η απάντηση είναι, εάν είμαστε στοιχειοδός γνώστες των πραγμάτων, όχι. Αρχίζεις κάνεις τη σύγχρονη λογοτεχνία, κάνεις το σύγχρονο θέατρο, τη σύγχρονη μουσική, τη σύγχρονη τέχνη. Δεν φέρεστε μέσα ένα παράδειγμα, πιάστε στοιχεία από αυτά που αναφέρετε για να καταλάβουμε. Μα είναι τόσο πολλά. Είναι... Εγώ σας πω κάτι. Θυμάστε να το πω απλά. Πρόσφατα. Ναι, αυτός ο Βέλγος που ήρθε να μας κάνει τον καλλιτέχνη και έδειχνε κάτι γυμνά σώματα και το βάπτιζε τέχνη. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι γνώμη που έχετε. Σήμερα η τέχνη μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να βγω στον δρόμο τώρα και να αρχίσω να χορεύω. Γυμνός. Τα λέω, κάνω τέχνη. Τσάρλεστον και να αποκτώ και να θεωρηθεί αυτό performance. Έτσι, να σταθεί τέχνη, εντάξει. Το θέμα είναι ότι η τέχνη δεν μπορεί να πάει πέρα από τη γλιώδη υποκειμενικότητα και τα πάθη της. Έτσι. Η φράση είναι του Αγέλου. Την περιφρονούσε την ακόμα τότε. Είχε το θάρρος να περιφρονεί τη γλιώδη υποκειμενικότητα. Και τα πάθη. Και τα πάθη. Δηλαδή, και τι είναι η σύγχρονη λογοτεχνία, γιατί κανείς δυσκολεύεται να διαβάσει σήμερα, ποιες θα διαβάσετε ποιήσεις σήμερα. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί είναι η γλιώδης υποκειμενικότητα και η κόλαση της ύβρεως, της ατομικής ύβρης. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Η οποία συνέχεια αυτοτιμωρείται. Έτσι, για να το συνδέσουμε, βλέπουμε στην πατρίδα μας, ίσως είναι το πνευματικό αποπέδι της Δύσης, αυτή την εποχή έτσι να αναφύγονται κάποια θέματα. Θέλω να σας πω ότι για το θέμα των παρελάσεων των γκέι που γίνονται, για το θέμα, τα θέματα αυτά που έχουν σχέση με τη συνέχεια του έθνους, για καταργήση μαθημάτων θρησκευτικών που ακούμε, για την παιδεία η οποία έχει χάσει την ηθαγένειά της και μετατρέπεται στο τίποτε, έτσι. Αυτό που βλέπουμε εμείς, συναντούμε όσοι δάσκαλοι μπορούμε και κατανοούμε τι γίνεται, το τίποτε. Υπήρχαν τα μεγάλα κείμενα παλαιότερα των μεγάλων ποιητών, τώρα έχουμε μικρά κομματάκια από κόμματα από εδώ. Αυτό που περιγράψετε εσείς, έτσι. Και είχα διαβάσει ένα βιβλίο μιας Γαλλίδας συγγραφέως της Λατάζας Πολωνή, με τίτλο «Τα χαμένα παιδιά μας», που περιέγραφε πριν από 30 χρόνια το τι γινόταν μέσα στα σχολεία της Γαλλίας. Και αν βγάζαμε τη λέξη γαλλική παιδεία, θα διαβάζαμε ελληνική παιδεία. Αυτά όλα προσπάθησα να τα περιγράψω με έναν όρο. Δεν ξέρω αν αυτός ο όρος φαίνεται επιτυχής, η επανάσταση του οτιδήποτε. Είναι ακριβώς η απόλυξη, όπως είπα, του κάποτε ηρωικού ατομικισμού. Κάποτε ήταν ηρωικός ο ατομικισμός. Εσκόπευε να φτιάξει νέα φύση, κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη φύση, κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στον άλλο άνθρωπο, κοινωνική μηχανική, νέες επεκτάσεις του ανθρώπου, υπερανθρώπους κλπ. Το τέλος της ιστορίας. Λοιπόν, τώρα πλέον αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Έτσι, διότι υπήρξαν πολλές απογοητεύσεις. Ο άνθρωπος έχει καταλάβει σήμερα, αισθάνεται ότι δεν ελέγχει ουσιαστικά την ιστορία και ο ατομικισμός έχει πάρει όλο και περισσότερο τη μορφή του ακριβώς του ναρκισισμού. Έτσι, γι' αυτό και βλέπετε ότι ουσιαστικά η νεότερη τέχνη, η νεότερη επιστήμη κλπ. Και όλα αυτά, οι νεότεροι εκδηλώσεις όλες αυτές, λογοτεχνία κλπ. Ουσιαστικά είναι εγκλωβισμένες σε αυτή την υποκειμενικότητα η οποία και αναμετρούν τα πάθη της που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, δεν έχουμε δηλαδή σήμερα, έχουμε να το πω έτσι με ένα λόγο, κάνοντας και μια κριτική εδώ σε όσα λέει ο φίλος μου ο Στέλιος Ράμφος, έχουμε ένα υπερβατικό υποκείμενο. Υπερβατικό με την έννοια την ηρωνική. Ναι, ναι, ναι. Το υπερεξέρουμε για κάποιο λόγο απολύτως. Έτσι έχουμε μάθει. Έτσι μας έχει μάθει η διαφήμιση. Έτσι θέλει ο καπιταλισμός επίσης. Έτσι μάθαμε όλοι μας από τα παιδικά μας χρόνια. Αλλά αυτό το αυτόνομο υποτίθεται υποκείμενο δεν έχει μετοχή. Δεν μετέχει σε κάτι. Του Πλουτίνου ή του Πλάτωνος το υποκείμενο οριζόταν μέσω της μετοχής. Το βιβλικό υποκείμενο ορίζεται μέσω της μετοχής. Όλος ο ησυχασμός που είπατε προηγουμένως είναι ουσιαστικά η ιστορία της μετοχής, την άκτη, τη χάρη του Θεού. Είναι μέρος του ορισμού του ανθρώπου η μετοχή. Mm-hmm. Σήμερα για πρώτη φορά ορίζουμε το υποκείμενο χωρίς πλέον μετοχή. Και ακόμα περισσότερο σήμερα, διότι ήδη την εποχή του διαφωτισμού υπήρχε μια αναφορικότητα στη φύση όπως την καταλαβαίνουμε τέλος τότε. Ναι, υπήρχε. Υπήρχε αναφορικότητα σε ένα είδος κοινής προόδου αργότερα. Υπήρχε η αναφορικότητα σε ένα είδος προόδου της ανθρωπότητας επίσης σε κάτι καλύτερο. Υπήρχε η ιδέα του ότι δίνω τη ζωή μου
στους πρώιμους κομμουνιστές για κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Υψηλό για αυτούς. Μια κοινωνία δικαιοσύνης. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα σήμερα καταλύονται και καταραίουν το ένα πίσω από το άλλο. Και έχουμε να κάνουμε πραγματικά με ένα υποκείμενο το οποίο είναι μίσθης του καταναλωτισμού. Έτσι. Ακόμη και παρασιτικού. Αλλά και μίσθης της κατάθλιψης. Ναι. Καταλάβατε. Και όταν αυτό το πράγμα συνοδεύεται με εθνομηδανισμούς, έτσι, και μηδανισμούς της γλώσσας και μηδανισμούς της, πώς το λένε, οποιασδήποτε... Και ακόμη και η ηθική, δεν υπάρχει... Είπαμε, αυτά ήδη κατελήθησαν. Μιλάμε για τα στοιχειώδη τώρα. Για τα στοιχειώδη, ξέρετε, σε ψυχοδυναμικό επίπεδο, ο άνθρωπος που δεν έχει έθνος είναι σε κατάθλιψη. Ένας φίλος μου στην Αγγλία, πανεπιστημιακός... Ο άνθρωπος που δεν έχει έθνος. Ναι, είναι σε κατάθλιψη. Ένας φίλος μου πανεπιστημιακός καθηγητής στην Αγγλία, ψυχολόγος, φίλος είναι, γνωστός, έχει κάνει πολλά χρόνια εργασία πάνω σε παλινοστούντες και μετανάστες που προέρχονται από χώρες οι οποίες είναι σε καταστροφή ή σε μεγάλο πόλεμο. Μάλιστα. Και έχει δημοσιεύσει μελέτες πάνω στο θέμα αυτό, που λένε αυτό που λέω εγώ επιστημονικά, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι σε κατάθλιψη. Και είναι πολύ ελάχιστα δημιουργικοί, ξέρετε. Δεν είναι δημιουργικοί στη νέα τους. Παράδειγμα μέγιστο ήταν ο Σολζενίτσιν. Ο Σολζενίτσιν πήγε στον Καναδά. Σύγησε. Για 20 χρόνια δεν έσυρε αυτός ο πολυγραφότατος άνθρωπος ούτε μία γραμμή. Και η ψευτοευμάρεια δεν εμπνέει. Και η ευμάρεια τεράστια που είχε. Πότε δεν θέλω να πω άλλα ονόματα. Αλλά λέμε για τον Σολζενίτσιν, ναι, ο οποίος όταν επέστρεψε στη Ρωσία έγραφε μέχρι την ώρα του θανάτου του. Η ώρα του θανάτου τον βρήκε να γράφει, ξέρετε. Έτσι. Και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι δημιουργικός κανείς, από κατάθλιψη δεν είναι συνήθως δημιουργικός. Αυτή είναι η αιτία. Ναι, ναι, ναι. Καταλάβατε. Μια κατάθλιψη η οποία, σας είπα σήμερα, σε επίπεδο εθνικό καλλιεργείται. Καλλιεργείται. Και η απόλυξη δεν θα είναι η δημιουργικότητα. Έτσι θα είναι τι, η εγκατάλειψη. Εγκατάλειψη με δύο τρόπους. Η εγκαταλείπουμε τα πάντα και πάμε έξω στη Δύση. Τρέχοντας έξω, απλώς έξω. Νομίζω ότι θα βρούμε παράδεισο. Πανικοβλημένοι, είναι πανικός. Αυτό που διάβασε το κείμενο και με έκανε εντύπωση. Ναι. Έχουν ακόμη και τα νέα τα παιδιά, δεν φταίνουν βέβαια τα παιδιά, ότι πηγαίνοντας στη Δύση θα περιμένουν ανοιχτές αγκάλες και ροδοπέταλα. Και βρίσκουν τα αντίθετα. Ακριβώς αντίθετα. Με μεγάλο κούραση, με μεγάλο πόνο και με μεγάλη αυτή. Κοιτάξτε τώρα, αυτά τα πράγματα ή κανείς τα γνωρίζει ή δεν τα γνωρίζει. Αν νομίζει ότι πάει έξω και τον περιμένουν κάποιοι να τον ασπαστούν και στο αεροδρόμιο που έχουν στρώσει και αυτά, αυτά είναι αστεία πράγματα. Ή ότι θα βρει εξειδανικευμένες κοινωνίες. Λέω, ο θεσμός στη Δύση λειτουργεί, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά είναι υπονομευμένος από το μηδενισμό των πραγματικών ανθρώπων που δεν έχουν ελπίδα. Είναι σαν να έχετε ένα πολύ ωραίο εργοστάσιο, το οποίο ακόμα δουλεύει. Αλλά όμως όλοι οι εργάτες του είναι κοντά στην κατάθλιψη. Με αποτέλεσμα παραδόξως να υπολειτουργεί. Ναι. Λειτουργεί μαζί και υπολειτουργεί. Δηλαδή είναι ένα πράγμα σαν να έχεις ένα αυτοκίνητο, το οποίο είναι πολυτελές, αλλά που το οδηγεί κάποιος που έχει κατάθλιψη. Θα ρωτούσα, μια και είμαστε κοντά στον επίλογο, Πάτερ Νικόλαε, ότι το φάρμακο για αυτή την κατάθλιψη, εμείς το ξέρουμε έτσι. Κάτι, υπενιχθήκατε ότι. Προσωπικά εγώ δεν έχω αμφιβολία. Άλλωστε και το σχήμα μου αυτό το πράγμα φανερώνει για μένα. Η ελπίδα είναι παρούσα. Αυτό να ακουστεί ως επίλογος. Είναι παρούσα μέσα στον κόσμο, διότι ο κόσμος είναι ακόμα, είναι πάντοτε το γεώργιον του Θεού. Μάλιστα. Είναι του Θεού ο άνθρωπος. Είναι του Θεού ο κόσμος. Του Θεού είμαι εγώ, όπως έλεγε κάποιος μάρτης αρχαίος. Και είναι ο μάρτυρες, εγώ χριστιανός είμαι. Χριστιανός είμαι. Και η Εκκλησία, έτσι, παραβλέποντας, εγώ δεν θα κοιτάξω οπωσδήποτε κάποιον ο οποίος όντας μέσα στην Εκκλησία δεν κατάλαβε αρκετά τι συνέβη εκεί. Θα κοιτάξω όμως έναν Άγιο. Έχουμε Αγίους και σήμερα. Σημερινούς. Ανθρώπους τον οποίο τον βίο τον αγγίξαμε. Τους όταν έχεις λείπει, ο Χριστός σου λείπει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Προσωπικά, ναι. Που ήταν μεγάλος. Και όλοι αυτοί είχαν πολύ μεγάλη χαρά μέσα τους. Και η χαρά αυτή προέρχεται από την νίκη κατά του θανάτου. Και όλων των θανάτων. Και της θανατικότητας, όπως τη λέω εγώ. Δηλαδή η κατάσταση του θανάτου σε όλα τα πράγματα που βρωμάει μέσα στις σχέσεις, μέσα στην οικονομία, μέσα στην καθημερινότητα. Βρωμάει αυτό το εφθορά. Η θανατήλα παντού. Θανατήλα. Η οσμή της. Ακριβώς. Για όλους ο Χριστός είναι οσμή θανάτου, λοιπόν, και άλλο η Εκκλησία με τα μυστήρια και με την αλήθεια τη ζωντανή της εδώ και τώρα
Έτσι, δίνει αίσθηση ζωής αιωνίου. Έτσι. Και βεβαίως τότε ο άνθρωπος ξέρει τι να κάνει. Είναι καταπληκτικό αυτό. Όχι γιατί ο Θεός του υπαγορεύει, αλλά γιατί συμπορεύεται. Ο Θεός την ελευθερία σου την εκτιμάει πάρα πολύ. Αυτός την έφτιαξε. Θέλει συνεργία. Δεν θέλει να σε υποδηγετήσει. Σε ποιος από τα αυτοί. Δεν θέλει να σε κάνει σαν το ποτήρι, σαν το στυλό. Δεν θέλει να σε κάνει άβουλο. Θέλει να ακούει από σένα και να μιλάει σε σένα. Αυτό το ονόμασα σε ένα βιβλίο μου «Διαλογική αμοιβαιότητα». Δηλαδή δεν είναι ο Θεός που υπαγορεύει την εντολή. Είναι ο Θεός που συζητά την αλήθεια σου μαζί σου. Την αλήθεια του σώματός, την αλήθεια των αισθημάτων, την αλήθεια του ασυνειδήτου, την αλήθεια της επιστήμης, την αλήθεια της τέχνης, την αλήθεια της ιστορίας. Και ξαφνικά έγινε το φως. Με αυτά τα πράγματα φωτίζεται ο τόπος και ο άνθρωπος νομίζω βρίσκει χώρο να αναπνεύσει, έτσι, και βρίσκει χώρο να δημιουργήσει πράγματι ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλώς ήρθες, ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω πως πρέπει να προσθέσω οι τελευταίες φράσεις του πατρός Νικολάου, ότι ο άνθρωπος βρίσκει το φως, ποιο φως, αυτό το φως που φαίνει πάση και λέγεται φως Χριστού. Όλοι μας πρέπει από αυτό το φως να φωτιζόμαστε, γιατί έτσι και τα σκοτάδια διαλύονται. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Χαίρετε.